Εκρηκτική είναι η αύξηση των χρηστών ηλεκτρονικών τσιγάρων στις ηλικίες 15 έως 17 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με έρευνα του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων, το 2018 3.620.000 μαθητές δήλωσαν καπνιστές e-cigarettes. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 20%. Τα ποσοστά χρήσης στους νέους είναι απλώς μη ανεκτά, δήλωσε παρουσιάζοντας την ετήσια έρευνα του οργανισμού ο Σκοτ Γκότλιπ. Οι Αμερικανικές αρχές επισημαίνουν πως εξακολουθεί να υπάρχει άγνοια σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Ο καταναλωτής δεν γνωρίζει τα πάντα. Μπορεί να μην ξέρει ότι χρησιμοποιώντας το προϊόν, καταναλώνει νικοτίνη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός, παίρνοντας πολύ σοβαρά υπόψη τα ευρήματα, προχωρά στην λήψη αυστηρών μέτρων για να αντιμετωπιστεί η επιδημία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, της χρήσης εφιστικής νικοτίνης μέσω ηλεκτρονικών τσιγάρων από παιδιά. Τα μέτρα αφορούν πάνω από 1.300 εταιρείες πώλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τους 5 μεγάλους κατασκευαστές των συσκευών ηλεκτρονικού καπνίσματος.